Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους και από το δεύτερο κεφάλαιο στη σελίδα 1039. 1039, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους από τη φυλακή, ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ, ή της παραμυθία αγάπης, ή της κοινωνία πνεύματος, εις πλάχνα την άκαι εκτιρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου, να φρονείτε το αυτό έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράντοτες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες, αλλήλους υπερέχοντας σε Αυτόν, μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβόντουλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, για να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνη, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε ουχή ως εν την παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον την απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεσαι την εαυτό σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργόν εν ημίν, και το θέλουν και το θέλουν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Αμήν. Αφού περιέγραψε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι είναι πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο, να πολιτευόμεθα αξίως του Ευαγγελίου, ώστε να στεκόμεθα σε ένα πνεύμα και να συναγωνιζόμεθα με μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου, δηλαδή να είμαστε και να ζούμε στην ενότητα του πνεύματος αλλά και στην ενότητα της πίστεως που μας κάνει ένα, αφού βεβαίως καλύπτει τη ζωή μας ο σύνδεσμος τελειότητος που είναι η αγάπη, και το γεγονός της ενότητος, δηλαδή να είμαστε ένα σαν άτομα, σαν οικογένειες, ενωμένη οικογένεια, σαν εκκλησία, ενωμένη εκκλησία με το Χριστό, γιατί όταν είμαστε ενωμένοι, είμαστε ένα, τότε ο Χριστός λέει και βεβαιώνει ότι την δόξα την οποία μου έδωσες Πάτερ μου δίδω εις αυτούς, για να είναι αυτοί εν και εμείς εν και εγώ εν αυτής και αυτοί εν εμεί. Δεν μπορεί να ζει ο άνθρωπος και να απολαμβάνει τη δόξα που έδωσε ο Θεός στον Χριστό και ο Χριστός δίνει σε μας, εάν δεν υπάρχει αυτή η ενότητα. Η ενότητα του πνεύματος, δεν θα τα ξαναπούμε, η ενότητα της πίστεως και ο σύνδεσμος τελειότητος που είναι η αγάπη. Στη συνέχεια βέβαια περιγράφει την πρακτική ενότητα, την ενότητα στην πράξη. Γι' αυτό λέει, εάν λοιπόν υπάρχει, εγώ θα το διάβαζα, επειδή λοιπόν υπάρχει, επειδή πρέπει να υπάρχουν, τέσσερα χαρακτηριστικά. Παρηγοριά, δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι παρηγορημένος και να παρηγορείται πάντοτε, και δεν υπάρχει παρηγοριά παρά μόνο εν το Χριστό. Ο Χριστός είναι αυτός που δίνει και παρηγοριά και παρηγορεί τον άνθρωπο, η παρουσία του Χριστού. Και γιατί μόνο ο Χριστός είναι ο παρηγορητής μας στην πραγματικότητα? Γιατί είναι ο φίλος μας. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, φίλους μου σας λέγω. Γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου και ακούω
προσθέτω εγώ από τον πατέρα μου, σας λέω το πρόσωπο το οποίο, από το οποίο μπορείς να παρηγορείσαι πάντοτε είναι ο Χριστός. Γιατί? Εάν καταλάβει ο άνθρωπος, ο χριστιανός πάντοτε εννοώ, ότι είναι μόνος του, δεν θα περιμένει και δεν θα ψάχνει να τον παρηγορήσει η γυναίκα του, ο άντρας της, ο αδελφός του, ο αδελφή του, ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας. Είμαστε μόνοι μας, αδελφοί. Εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε, τότε θα εξαρτώμεθα από ανθρώπους, θα περιμένουμε από ανθρώπους και θα απελπιζόμαστε. Εάν όμως περιμένουμε τα πάντα, την παρηγοριά μας τουλάχιστον, από το Χριστό, στο ταμείο μας, στην προσευχή μας, στην εξήτησή μας, τότε θα συμβεί κάτι το οποίο είναι υπέροχο. Πρώτον, θα εξαρτάσαι μόνο από το Χριστό. Δεύτερον, θα ελπίζεις μόνο στο Χριστό. Τρίτον, θα συνεννοείσαι με το Χριστό. Θα του μιλάς και θα σου μιλάει, γιατί η σχέση σου με τον Χριστό θα γίνεται όλο και πιο κοντινή. Δεν θα είναι μόνο ο Χριστός φίλος σου, αλλά θα είσαι και εσύ φίλος του Χριστού. Ο Χριστός λέει, σας λέγω φίλους μου. Τώρα πρέπει και εμείς να πάμε να του πούμε και εμείς σε θέλουμε για φίλο μας. Και πιο σωστά, όχι μας, και εγώ, Κύριε, σε θέλω φίλο μου. Γιατί για να γίνουν δύο φίλοι πρέπει συνειδητά και να αποδεχθούν τη φιλία του άλλου και να δώσουν τη φιλία στον άλλον. Δεν γίνεται με απόφαση ενός. Η απόφαση του Χριστού είναι δεδομένη. Θέλει να είναι φίλος. Θυμάμαι μια φορά που το κατάλαβα, την πρώτη φορά που το κατάλαβα, ήμουνα στο δωμάτιό μου και το λέω, για παράδειγμα. Το διάβαζα, το κατάλαβα, ήμουν μόνος μου στο δωμάτιο, ήταν νύχτα, είχα γονατίσει και προσευχόμουν και λέω, Κύριε, θέλεις να είσαι φίλος μου, σε παρακαλώ, κάνε να είμαι φίλος σου. Και μετά σκέφτομαι, αφού και τώρα δεν μπορώ να το πω, ποτέ δεν μπορώ να το πω, τον αποκάλεσα έτσι. Γύρισα ψηλά και είπα, φίλε μου. Και εκείνη τη στιγμή, αδελφοί, γέμισε το δωμάτιο με την παρουσία του Θεού. Πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο, με δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό να αποδεχθείς τη φιλία του Χριστού και να την εξητήσεις και να είσαι. Για σκεφτείτε τώρα, να λέω της Άννας, της γυναίκας μου, είσαι φίλη μου, και να μου λέει αυτή, εσύ δεν είσαι. Δεν υπάρχει φιλία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης τι λέει? Ας πάσου φίλησε τους φίλους μας εν Χριστώ. Φίλος τι σημαίνει? Φίλος δεν είναι μία συναισθηματική έκφραση. Και το εξηγεί μόνο ο Χριστός σωστά. Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, σας λέω φίλους μου. Γιατί? Γιατί όσα άκουσα από τον πατέρα μου, και τι άκουσε, τα πάντα από τον πατέρα μου σας τα είπα. Δηλαδή ο φίλος δεν έχει μυστικά, έχει αγάπη, έχει ιδιαίτερη σχέση. Πιτσιρικά δεν σε λέω, θέλεις να γίνουμε φίλοι? Και γινόμαστε. Ο Χριστός είναι σαν να σου λέει, θέλεις να γίνεις φίλος μου? Εσύ πρέπει να του πεις το ίδιο. Θέλω να είμαι. Δεν θέλω να είσαι φίλος μου μόνο. Θέλω να είμαι φίλος σου κι εγώ. Και μια τέτοια σχέση μοναδική που μπορεί να, με την καλή έννοια, εκμεταλλευτεί ο κάθε χριστιανός, τότε θα είναι πάντοτε παρηγορημένος. Γιατί ο μόνος που μπορεί και ξέρει και θέλει και αγαπάει να παρηγορεί είναι ο φίλος το φίλο. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε τι είναι εν Χριστώ Ιησού? Να αποκτούμε φίλους ανθρώπους.
αδελφοί είμαστε. Φίλος μας είναι ο Χριστός, Κύριός μας και Θεός μας είναι ο Χριστός. Δεν εξαρτώμεθα, δεν έχουμε δεσμά, ούτε με τα παιδιά μας, ούτε με τους γονείς μας, ούτε με τη γυναίκα μας, ούτε με τον άντρα σας. Έχουμε δεσμά υπηρεσίας. Μόνο να τους υπηρετούμε. Δεσμά εξάρτησης έχουμε μόνο με τον Χριστό. Μόνοι μας αναγεννηθήκαμε. Ο Χριστός με αναγέννησε όταν ήμουν μόνος μου. Και τη γυναίκα μου την αναγέννησε όταν ήμουν μόνη της. Μόνος μου θα βρεθώ στο βήμα του Χριστού, Θεού θέλοντος, πρώτα ο Θεός να ανταμυθώ. Μόνος μου θα αρπαχθώ. Σχέση μας με τον Χριστό είναι απολύτως, και πρέπει να είναι απολύτως προσωπική. Όλα τα άλλα είναι δεσίματα, είτε συναισθηματικά, είτε δεσίματα που περιμένουμε με συμφέρον. Μόνο ο Χριστός είναι φίλος και δεν περιμένει τίποτα από σένα παρά μόνο να σου δώσει. Και τι λέει? Όπως εμένα απέστειλε ο Θεός για να γίνω φίλος σου, έτσι και εγώ σε αποστέλω για να γίνεις φίλος του. Τι φιλία? Να τον υπηρετείς. Φιλία του Χριστού τι είναι? Να μας υπηρετεί, να μας συγχωρεί, να μας συμβουλεύει, να μας διδάσκει. Δεν περιμένει τίποτα από μας, μόνο να δίδει θέλει σε μας. Όποιος χριστιανός, παιδί του Θεού, δεν έχει συνειδητοποιήσει βαθιά μέσα στην καρδιά του ότι είναι μόνος του, δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος, δεν είναι παρηγορημένος, δεν μπορεί. Είσαι μόνη σου, είσαι μόνος σου. Και όταν συνειδητοποιήσω ότι είμαι μόνος μου, τότε πάβω να ελπίζω σε ανθρώπους, ελπίζω μόνο στο Χριστό και γεμίζει η καρδιά μου αγάπη να υπηρετώ τους ανθρώπους. Και είμαι ελεύθερος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ελεύθερος ον πάντων. Τι σημαίνει ελεύθερος? Δεν περιμένω από κανέναν τίποτα. Και πότε το λέει ελεύθερος ον πάντων? Όταν λέει εγώ δεν περιμένω να με θρέψουν, να με σταΐσουν, να με βοηθήσουν άνθρωποι. Από κανέναν, είμαι ελεύθερος. Και μόνο όταν ο Χριστός ελευθερώσει κάποιον είναι ελεύθερος. Και από τι την ελευθερώνει ο Χριστός? Από όλα. Και τι τον κάνει απολύτως ελεύθερο? Δηλαδή δεν περιμένεις, Παύλο, να σου δώσει λεφτά για να κηρύξεις το Ευαγγέλιο? Όχι. Δεν ελπίζεις, δεν περιμένεις βοήθεια από ανθρώπους? Όχι. Η βοήθειά μου είναι ο Κύριος, η ελπίδα μου είναι ο Κύριος. Και μέσα στους ανθρώπους τι κάνεις? Απεσταλμένος να υπηρετώ, να ενισχύω, να στηρίζω και να παρηγορώ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Όχι να με στηρίζουν, ούτε να με παρηγορούν, ούτε να με ενισχύουν. Εγώ για αυτά έχω τον Χριστό. Ο Χριστός με ενισχύει, με στηρίζει και με παρηγορεί. Και εγώ τι είμαι δεδομένο να κάνω? Να παρηγορώ, να ενισχύω και να στηρίζω τους αδυνάτους, μέχρι να μάθουν και αυτοί να στηρίζονται μόνο στον Χριστό, να παρηγορούνται μόνο από τον Χριστό. Εάν, το ξαναλέω και δεν θα το ξαναπώ, δεν συνειδητοποιήσεις, δεν συνειδητοποιήσω ότι σε αυτή τη γη, μέσα στην εκκλησία, είσαι μόνος σου, ποτέ δεν θα είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Θα σε απογοητεύουν οι άνθρωποι, θα κλαις για τους ανθρώπους. Κοίτα τι έκανε και εγώ τι έκανα και αυτός τι έκανε και γιατί το έκανε και γιατί το είπε. Όταν όμως η ζωή σου εξαρτάται μόνο από τον Χριστό, ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι, τους συγχωρείς, τους αγαπάς, το δέχεσαι και ευχαριστείς τον Χριστό γιατί σε στέλνει για να παρηγορήσεις, να ενισχύσεις και να στηρίξεις. Άρα λοιπόν, και το ξαναδιαβάζω αλλιώς, το εάν υπάρχει, επειδή υπάρχει,
παρηγοριά μόνο στο Χριστό. Όχι αν υπάρχει. Το αν υπάρχει σημαίνει αν το καταλαβαίνεις, αν συνειδητοποιείς. Ενώ η αλήθεια είναι ότι εμείς συνειδητοποιούμε, καταλαβαίνουμε ότι παρηγοριά υπάρχει μόνο εν Χριστώ. Δεν μπορεί να σε παρηγορήσει κανείς, όχι. Επειδή υπάρχει παρηγοριά μόνο εν Χριστώ, πρώτον, δεύτερον, επειδή υπάρχει ενθάρρυνση αγάπης, ποιος θα σου δώσει θάρρος, ποιος θα σε ενισχύσει? Η αγάπη του Θεού Πατρός που είναι επικεχημένη στην καρδιά σου. Παρηγοριά ο Χριστός, αγάπη ο Πατέρας. Μόνο ο Πατέρας μπορεί να σε ενισχύει, μπορεί να σε προτρέπει, μπορεί να απολαμβάνει, να σου δίνει και να απολαμβάνει την αγάπη του. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη του Θεού Πατρός να είναι πάντοτε μαζί σας. Είναι. Αν δεν είναι η αγάπη του Θεού Πατρός, δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος. Και πού θα ζήσω, θα νιώσω, θα γνωρίσω την αγάπη του Θεού Πατρός που θα με ενισχύει, θα με προτρέπει, θα με ενθαρρύνει? Στο ταμείο, εκεί που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό ο Πατέρας. Εκεί θα γνωρίσεις την αγάπη του Θεού Πατρός. Και είναι κρίμα να είναι δοσμένη η αγάπη του Θεού Πατρός στο ταμείο σου εν το κρυπτό και εσύ να μην την απολαμβάνεις. Και εσύ να μην τη χαίρεσαι. Θα μπεις μέσα στο ταμείο σου, θα κλείσεις την πόρτα στο δωμάτιό σου, μόνος σου. Μα δεν υπάρχει οικογενειακή προσευχή. Άλλο είναι αυτό. Είναι αν δύο συμφωνήσουν και περισσότεροι, ό,τι αν ζητήσουν ο Θεός θα το δώσει. Τώρα δεν μιλάμε για αυτή την προσευχή. Μιλάμε για την αγάπη του Θεού, να τη γνωρίσεις προσωπικά. Είναι η ζεστασιά του Θεού, παρουσία του Θεού. Πώς χαίρεται το παιδί που αναγνωρίζει την αγάπη της μάνας, πάει και πέφτει στην αγκαλιά? Πώς η γυναίκα χαίρεται και αναγνωρίζει την αγάπη του άντρα, πάει και πέφτει στην αγκαλιά της? Το εγγονάκι μου ξέρει ότι το αγαπάω και έρχεται και πέφτει στην αγκαλιά μου, με αγκαλιάζει, με φυλάει. Γιατί το κάνει? Γιατί απολαμβάνει την αγάπη μου. Και εμείς να έχουμε την αγάπη του Θεού Πατρός και να μην την απολαμβάνουμε, που είναι δοσμένη πλούσια, άφθονα, 24 ώρες το 24ωρο και ακόμη περισσότερο όποτε τη χρειαστείς. Να μπεις στην αγκαλιά του Θεού, στη ζεστασιά του Θεού. Επειδή λοιπόν υπάρχει και η ενθάρρυνση και η υποτροπή της αγάπης του Θεού, τρίτον, επειδή υπάρχει και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, η χάρις του Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός, κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Τι θα πει κοινωνία Πνεύματος του Αγίου? Επικοινωνία. Να το πω αλλιώς. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, πολύ ωραία, στην κλάση του Άρτου, πολύ ωραία, στις προσευχές, πολύ ωραία, και στην κοινωνία μεταλλήλων. Τι θα πει κοινωνία μεταλλήλων? Θα πει γνωρίζεις τον άλλον, γνωρίζεσαι από τον άλλον. Πώς θα έχεις με το Θεό κοινωνία? Δια Πνεύματος Αγίου. Με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου γνωρίζεις το πλήρωμα της θεότητος που κατοικεί μέσα σου. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου και εάν κατοικεί μέσα σου και πληρούσε Πνεύματος Αγίου, κατεβαίνει η παρουσία του Θεού. Έχεις κοινωνία με το πλήρωμα της θεότητος. Είσαι ναός του Τριαδικού Θεού, γιατί είσαι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Ξέρεις τι θα πει κοινωνία Πνεύματος Αγίου?
υπάρχει και η κοινωνία άλλου πνεύματος. Εδώ υπάρχει η κοινωνία του Τριαδικού Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Είσαι πάντοτε στην παρουσία του Θεού. Τα αλλάζει όλα η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Έχεις τιμό, θλίψη, δάκρυα. Πληρώσουμε Πνεύμα Άγιο. Δόξασε το Θεό να αυξηθεί πίστη σου και να έρθει το Πνεύμα το Άγιο που προσεύχεται για τις ασθενείες μας, για τις αδυναμίες μας, με στεναγμούς αλαλήτους, μεσιτεύει προς τον Πατέρα Θεό. Επειδή λοιπόν υπάρχει η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, και τέταρτον, επειδή υπάρχουν σπλάχνα τεινά και εκτιρμοί, που όταν ο άνθρωπος παρηγορείται από τον Χριστό με τη χάρη του Χριστού, όταν ο άνθρωπος απολαμβάνει την αγάπη του Θεού Πατρός και ζει στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, ξέρετε τι άνθρωπος είναι? Αληθινός χριστιανός. Και όταν μια οικογένεια με τη γυναίκα, ο άντρας, τα παιδιά απολαμβάνουν την αγάπη, ή ο άντρας και η γυναίκα όπως είμαι εγώ που δεν έχω άλλη οικογένεια τώρα, απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός, απολαμβάνουμε την παρηγοριά, τη χάρη του Χριστού, ζούμε και έχουμε και κοινωνία Πνεύματος Αγίου, ξέρετε τι γίνεται μέσα μας? Σπλάχνα και εκτιρμή, και σπλαχνίζομαι αλλά και τρυφερότητα. Να ποια είναι η χριστιανική οικογένεια? Σπλάχνα, τρυφερότητα. Να ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού? Σπλάχνα, τρυφερότητα. Όχι αγριάδες και θυμούς, όχι περιφρόνηση, όχι ασέβεια, όχι αγένεια, αλλά για να υπάρχουν αυτά τα σπλάχνα και εκτιρμή μέσα στην καρδιά μου και μέσα στην καρδιά σου, πρέπει να υπάρχει η αγάπη του Θεού Πατρός, να τη ζω, την παρηγοριά με τη χάρη του Χριστού να την απολαμβάνω, και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να πραγματικά ζω μέσα σε αυτή. Τότε ο άνθρωπος είναι σπλαχνικός, είναι γεμάτος εκτιρμούς, είναι γεμάτος αγάπη, γεμάτος υπομονή, γεμάτος ευγένεια, γεμάτος καλοσύνη. Είναι χριστιανός, είναι αδελφός εν Χριστώ. Και τότε λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή υπάρχουν, αν υπάρχουν, επειδή υπάρχουν, τότε θα κάνετε η χαρά μου να είναι πλήρης. Ξέρετε τι θα πει στην οικογένειά σου η χαρά του Χριστού να είναι πλήρης? Να είναι πλήρης, τότε ενεργεί ο Χριστός. Εάν δεν υπάρχουν αυτά, δεν χαίρεται ο Χριστός. Και η προσευχή του τι είναι? Διόρθωσέ τους, Κύριε. Πότε θα βάλουν μυαλό, Πατέρα? Ενώ όταν υπάρχουν αυτά, και επειδή πρέπει να υπάρχουν, γι' αυτό και λέει εάν, και γι' αυτό το μεταφράζω εγώ πρέπει, πρέπει να υπάρχουν, τότε ο Χριστός είναι χαρούμενος στη ζωή σου. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε. Εάν υπάρχουν αυτά, είναι χαρούμενο το Πνεύμα το Άγιο, και τότε δημιουργείται η ενότητα στην πράξη. Όχι η προηγούμενη ενότητα πίστεως Πνεύματος Αγίου με το σύνδεσμο της τελειότητος, που είναι η θεωρητική, θεολογική ενότητα, η απαραίτητη. Τώρα μιλάμε για την καθημερινή ενότητα, για την ενότητα κάθε στιγμής, μέσα στην οικογένειά σου, ανάμεσα στα αδέλφια σου, μέσα στην νεολαία, μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων, μέσα στην Εκκλησία. Και ποια είναι αυτή η ενότητα, η οποία προέρχεται από την χαρά του Χριστού? Κάμε τη χαρά μου πλήρη και θα
Αν θα υπάρχουν, τότε θα. Εφόσον υπάρχουν, τότε θα φρονείτε το αυτό. Θα έχετε την ίδια γνώμη. Δεν μπορεί να λέει η γυναίκα μου μαύρο και εγώ να λέω άσπρο. Κάποιος πρέπει να φτιάξει τη γυναίκα, την καρδιά της γυναίκας μου και την καρδιά τη δική μου να φρονούμε το αυτό. Να έχουμε την ίδια γνώμη. Ποιος θα το κάνει αυτό? Ο Χριστός πότε θα το κάνει αυτό? Όταν χαίρεται και δεν τον λυπούμε, αλλά τον γεμίζουμε χαρά. Τότε εγώ θα θέλω αυτό που θέλει η γυναίκα μου. Τότε εγώ θα θέλω αυτό που θα θέλετε εσείς. Και κάθε ένας από εμάς θα θέλει αυτό που θέλουν οι άλλοι. Δεν θα θέλω εγώ άλλα κι άλλα εσύ. Όταν εγώ θέλω άλλο και άλλο θέλεις εσύ, κάτι δεν πάει καλά με σένα ή με μένα ή και με τους δυο. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν το έχουμε, δεν υπάρχει. Κάτι στη ζωή μας δεν είναι χριστιανικό. Γι' αυτό πολύ καλά ο Παύλος το λέει, εάν υπάρχει. Γι' αυτό και εγώ το ερμηνεύω, επειδή πρέπει να υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, δεν έχουμε την ίδια γνώμη. Άλλα θα λέω εγώ, άλλα θα λέει η γυναίκα μου. Άλλα θα λέω εγώ, άλλα θα λέει, δεν θα υπάρχει ομοφωνία. Και μέσα σε μια εκκλησία, σε μια οικογένεια και σε μια εκκλησία, όταν δεν υπάρχει ομοφωνία, δεν υπάρχει ευλογία. Τι δεν υπάρχει? Ενότητα. Τι δεν υπάρχει? Η δόξα του Χριστού. Δεν μπορεί ο Χριστός να δίνει τη δόξα του αν υπάρχουν άλλες γνώμες, άλλες απόψεις. Δεν είναι χριστιανική οικογένεια, είναι γήινη, φυσική οικογένεια. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και πώς μπορούμε να γίνουμε τέλειοι? Δεν είναι θέμα τελειότητος. Είναι θέμα να το καταλάβω, να το ζητήσω και να μου χαριστεί. Τόσο απλό είναι. Να το κατανοήσω, να πιάσω ότι βλέπω ότι με τη γυναίκα μου, αλλά λέω εγώ, αλλά λέει αυτή. Έλα δωρεάν. Έλα εδώ να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε. Έλα να έχουμε το ίδιο φρόνημα, να έχουμε την ίδια γνώμη. Βλέπω ότι μέσα στο πρεσβυτέριο, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Και έλα το αδερφοί να προσευχηθούμε. Λάτε να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε από το Θεό χάρη. Και τι θα κάνει? Χάρη ο Θεός. Τι θα μας κάνει? Ομόφωνος. Μα το κάνει? Βέβαια το κάνει. 30 χρόνια έχω αυτή την εμπειρία. Βέβαια το κάνει. Γιατί? Γιατί είναι αληθινός ο Θεός. Και όταν θα έρθει η ομοφωνία στην οικογένεια, όταν θα έρθει η ομοφωνία στην εκκλησία και όταν ο άνθρωπος ένας, δύο, τρεις δεν αποχωρίζει τον εαυτό του και γίνεται ένα με τους αδελφούς, τότε απολαμβάνει τη δόξα του Χριστού. Αλλιώς δεν την απολαμβάνει. Και τι απολαμβάνει? Τη μη δόξα του Χριστού. Και τι θα πει αυτό? Τη μοναξιά, την ερημιά, την απελπισία, την έλλειψη αγάπης. Γι' αυτό ακούς, δεν υπάρχει αγάπη στην εκκλησία. Σε σένα δεν υπάρχει αγάπη, όχι στην εκκλησία. Δεν μ' αγαπάει ο αδερφός? Όχι, εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι σε αγαπάει ο αδερφός. Δεν έχουμε, αλλιώς καταλαβαίνω εγώ, αλλιώς εσύ. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Γιατί? Έχω διαφωνία εγώ με τον αδερφό. Έλα εδώ αδερφέ μου να προσευχηθούμε. Έλα να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού. Έλα να μας φτιάξει ο Θεός να έχουμε την ίδια γνώμη. Γιατί να έχεις άλλη γνώμη εσύ από μένα? Δεν είναι ωραίο και εγώ και εσύ να έχουμε τη γνώμη του Χριστού? Μα γίνεται αυτό πάρα πολύ εύκολα. Με μία προϋπόθεση: να ταπεινωθείς και να ταπεινωθώ. Και όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι, εύκολα ταπεινώνεται. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, βάζει τις φωνές. Και όταν βάλει τις φωνές, μόνο εκ της περηφανίας προέρχεται η ιερής. Το πιάσα, πήρα το μάθημά μου. Κάντε λοιπόν τη χαρά μου πλήρης. Πρώτον, να φρονείτε το αυτό, να έχετε την ίδια γνώμη. Δεύτερον, να έχετε την ίδια αγάπη. Δεν μπορείς να λες εγώ αγαπάω αυτόν πολύ και αυτόν δεν τον αγαπάω.
Για σκεφτείτε τώρα ένας πατέρας, να λέει έχω 4 παιδιά, αυτό το αγαπάω πολύ γιατί είναι καλό παιδί, αυτό δεν το αγαπάω γιατί δεν είναι καλό παιδί. Δεν είναι πατέρας. Δεν είναι πατέρας, δεν είναι μάνα. Μπορεί να αγαπάει το ένα παιδί περισσότερο, το άλλο λιγότερο. Δεν είναι αδελφός. Εγώ αγαπάω αυτόν, αλλά δεν αγαπάω εκείνον. Δεν είναι αδελφός εν Χριστώ Ιησού. Είναι άνθρωπος σαρκικός. Και αν αυτό επεκταθεί, γίνεται και προσωποληψία. Αυτό τον αντιπαθώ, αυτόν τον συμπαθώ. Και είναι και αμαρτία αυτό. Την αυτήν αγάπη, επειδή κάνεις τον Χριστό να χαίρεται για σένα και δεν τον λυπείς. Και όταν υπάρχει διαβάθμισης αγάπης, έχω ακούσει, με μερικούς είμαι πιο πολύ φίλος από τους άλλους. Μα δεν το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Είμαι πιο κολλητός. Θα τσακωθεί στο τέλος. Όταν βλέπετε δύο κολλητούς, στο τέλος τσακώνονται. Το έχω δει και το έχω ζήσει πολλές φορές. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν κολλητάρια. Αδελφοί εν Χριστώ υπάρχουν, που αγαπάνε για να υπηρετούν όλους τους αδελφούς. Ποιο άλλον αδελφό του λέω, σ' αγαπάω πολύ. Έχει το άλλο, λέει, μην τον ακούς, όλους το λέει. Σ' όλους το λέω. Γιατί σ' όλους το αισθάνομαι. Όλους τους αγαπάω. Με τη χάρη του Χριστού. Δεν έχω θυμώσει πολλές φορές. Έχω θυμώσει και έχω φάει και τα μούτρα μου. Και έχω κάνει και λάθος και έχω μετανοήσει. Αλλά πρέπει να αγαπάω το ίδιο τον καλό αδερφό και το δυνατό και τον αδύνατο. Και μάλιστα αν θέλω λίγο περισσότερο, τον αδύνατο. Γιατί πρέπει να χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια αυτός. Πιο πολύ προσευχή. Πιο πολύ θυσία. Αυτός πάει καλά, προσεύχομαι Κύριε να πάει και καλύτερα. Ο άλλος δεν πάει καλά, σε παρακαλώ Χριστέ μου, τι να κάνω, πώς να το κάνω, τι να του πω, πώς να του το πω, σε παρακαλώ, βοήθησέ τον. Δεν τον αγαπάω πιο πολύ, αλλά καταλαβαίνω ότι χρειάζεται πιο πολύ να προσεύχομαι για αυτόν. Αλλά τον αγαπάω πολύ. Και αν κάποιον δεν αγαπάω, χαλάει η καρδιά μου. Δυστυχώς, είμαι άνθρωπος. Και πόσες φορές το έχω πει, μου το έχει δείξει και ο Θεός, δεν είναι και εσύ ξεγάνωτος. Καμιά φορά αγριεύω. Λάθος, μεγάλο λάθος. Υπερηφάνεια. Πρέπει να μετανοήσω. Να επιστρέψω. Και να αγαπήσω όχι με λόγια και με γλώσσα. Με έργο και με αλήθεια. Και πώς φαίνεται η αγάπη με έργο και αλήθεια. Αυτό μου το είχε πει ένα παιδάκι. Του λέω, το ξέρεις, σ' αγαπάω πολύ. Και μου λέει, προσεύχεσαι για μένα. Δεν προσευχόμουν. Βάλω το κεφάλι κάτω και είπα, κατάλαβα Κύριε. Κατάλαβα Κύριε. Πώς λες αγαπάω άμα δεν προσεύχεσαι. Μπορεί όμως για κάποιον να προσεύχομαι 5 λεπτά και για κάποιον 3 ώρες. Και να ρωτάω και να ζητάω και να προσεύχομαι και να... Γιατί? Γιατί αυτός έχει πιο πολύ ανάγκη προσευχής. Και εγώ έχω πιο πολύ ανάγκη. Και να λέω κάντο να με αγαπήσει. Κάνε με να τον αγαπήσω. Σας το έχω ξαναπεί. Όταν κάποτε μου είχε κάνει κάποιος αδερφός κάτι πολύ κακό, δεν μπορούσα να το συγχωρέσω. Μετά τα κατάφερα. Προσευχήθηκα μήνες. Σε παρακαλώ, κάνε με να τον αγαπήσω. Σε παρακαλώ, ευλόγησε τον. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι τον είχα συγχωρέσει. Ότι η καρδιά μου χαίρεσε αυτόν. Και πήγα με χαρά στα γόνατα. Λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ, ευλόγησε τον. Τον αγαπάω πολύ. Και μου λέει ο Κύριος, ακούω τη φωνή του, να τον ευλογήσω πιο πολύ από σένα. Και εκεί διαλύθηκε η καρδιά μου. Όχι και πιο πολύ από μένα. Είπαμε. Σηκώθηκα όρθιος και γύριζα γύρω γύρω. Άκου πιο πολύ από μένα. Ναι, αλλά όχι και πιο πολύ από μένα.
και ξανά αγώνας. Και κατάλαβα πόσο αρέσει στο Θεό να προσεύχεσαι για όλους και να λες, Κύριε, ευλόγησέ τους πιο πολύ από μένα. Και όταν το καταλάβεις είναι εύκολο μετά. Γιατί δεν υπάρχει σύγκριση πιο πολύ. Όποιος συγκρίνει τον εαυτό του με τον άλλον, ανοητένει. Εκείνο που υπάρχει σύγκριση είναι η καρδιά σου. Πιο πολύ ποιον αγαπάς, τον εαυτό σου ή τον άλλον? Τρίτον, ομόψυχη. Ψυχή θέλουσα. Δηλαδή δεν είναι να έχουμε την ίδια γνώμη, είναι να θέλουμε και το ίδιο. Εγώ θέλω να πάμε εκεί. Εγώ θέλω να πάμε εδώ. Ποιος θα υποχωρήσει τώρα? Τι ωραίο που είναι. Εγώ θέλω εκεί και εγώ θέλω εκεί. Αλλά όχι με λόγια, με έργο. Να θέλουμε το ίδιο. Πότε θέλουμε το ίδιο? Όταν υπάρχει αυτή η ενότητα. Παρηγοριά, η χάρη του Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός, κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, τα σπλάχνα και η εκτριμή. Τότε θέλουμε τα ίδια. Άσε που τότε δεν χαλάς και ποτέ χατήρι. Σου λέει θέλω εκεί. Πάμε εκεί που θέλεις. Και πας με χαρά. Δεν πας αφού το θέλει, εγώ δεν το θέλω, αλλά τι να κάνω. Όχι έτσι. Υπάρχουν σπλάχνα και εκτιρμή μέσα. Θέλεις να κάνεις αυτό που θέλει για να είναι χαρούμενος, χαρούμενη. Τι θέλεις αδερφέ μου, να το κάνω ό,τι θέλεις. Για να σε κάνω χαρούμενο. Για να είμαι χαρούμενος. Και τελικά φρονούνται στο εν. Τι είναι αυτό το φρονούνται στο εν? Τι ωραία που το λέει ο Παύλος. Δεν έχω κανέναν ισόψυχο παρά μόνο τον Τιμόθεο. Γιατί? Γιατί δεν θέλει τα εαυτού αλλά τα του Χριστού. Ποιο είναι το κείμενο, λέει, φρονούντες το εν? Ποιο είναι το εν? Ο Χριστός. Να μην φρονούμε, να μην θέλουμε τα δικά μας. Τι ωραία αυτή η σχέση του Παύλου και του Τιμόθεου. Τι ωραία αυτή η σχέση άντρα και γυναίκα, άντρας και γυναίκα του. Τι ωραία σχέση αδελφός και αδελφή, πρεσβύτερος και συμπρεσβύτερος. Να θέλουν και οι δυο αυτό που θέλει ο Χριστός. Που δεν είναι το θέλω το δικό μου, ούτε το θέλω το δικό του. Γιατί εγώ θέλω. Αλλά αυτό που θέλω εγώ, λέει ο Χριστός, δεν είναι αυτό που θέλει. Και ο άλλος θέλει. Αυτό που θέλει και ο άλλος δεν είναι αυτό που θέλει ο Χριστός. Τι ωραία είναι να θέλουν και οι δυο το θέλημα του Θεού. Να πάμε διακοπές στην Αύπακτο. Όχι να πάμε διακοπές στη Μήλο. Και οι δυο να μείνουμε στην Εκκλησία. Δεν είναι ωραίο, αδέρφοι? Δεν είναι πολύ ωραίο? Γιατί? Γιατί έτσι θέλει ο Χριστός. Και το θέλω, ας το θέλω. Και το θέλω, ας το θέλω. Φρονούνται στο εν. Και το εν είναι το θέλημα του Χριστού. Μιλάμε βέβαια, τολμώ να πω τη λέξη που δεν την πιστεύω, τελειότητα πρακτικής ενότητος. Ενότητος στην πράξη. Δεν είναι τελειότητα, χάρις είναι. Χάρις είναι. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Σε ποιους? Σε αυτούς που το καταλαβαίνουν, το θέλουν, το ζητάνε και τους χαρίζεται. Τι τους χαρίζεται? Αυθόνος, πλουσίος. Από εκεί και πέρα τώρα προχωράει στα αρνητικά. Πρόσεξε, μην πράττεις τίποτα εξ αντιζηλίας από ανταγωνισμό. Τι θα πει ανταγωνισμός? Εγώ ξέρω καλύτερα. Εγώ μπορώ καλύτερα από σένα. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι πάνω απ' όλα και ανταγωνίζεται. Αυτό καταστρέφει την ενότητα. Δεν ανταγωνιζόμεθα, συναγωνιζόμεθα δια την πίστη του Ευαγγελίου, δια το θέλημα του Θεού. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός πάει ο Χριστός. Όχι αντιζηλία, όχι ανταγωνισμός.
συναγωνισμός. Ποια είναι η διαφορά του ανταγωνισμού από του συναγωνισμού? Ανταγωνισμός είναι καθένας μόνος του. Συναγωνισμός είναι αγωνιζόμαστε το ίδιο, με ίδιο σκοπό, μαζί. Μαζί. Μαζί σαν οικογένεια. Μαζί σαν εκκλησία. Μαζί σαν πρεσβύτεροι. Μαζί σαν διάκονοι. Μαζί σαν αδελφοί. Μαζί. Και μάλιστα συναγωνισμός δια την πίστη του Ευαγγελίου. Αγωνιζόμαστε μαζί. Δεν ανταγωνιζόμαστε ποιος θα φτάσει πρώτος και ποιος θα είναι ο καλύτερος και ποιος θα πάρει το βραβείο. Συναγωνιζόμαστε, αγωνιζόμαστε μαζί για να δοξαστεί ο Χριστός, ο Θεός. Εις δόξαν και έπαινον Θεού. Συναγωνιζόμαστε, αγωνιζόμαστε μαζί για να μεγαλυθεί ο Χριστός. Έχουμε βγάλει πια τους εαυτούς μας από τη μέση. Πάει τώρα ποιος έχει δίκιο, ποιος είναι πιο δυνατός, ποιος είναι πιο καλός, αυτά έχουν φύγει. Γιατί αυτά επεκτείνονται. Εγώ είμαι ο καλύτερος, εγώ έχω καλύτερη γνώμη, το δικό μου το παιδί, το δικό μου το κορίτσι είναι πιο όμορφο, πιο μορφωμένο, το δικό μου το αγόρι είναι πιο σπουδαίο, το δικό μου το παιδί θέλω να, και φτάνουμε, το δικό μου το παιδί θα γίνει πρεσβύτερος, το δικό μου το παιδί θα γίνει ποιμένας. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κάνουμε το παιχνίδι, χάνουμε τα παιδιά μας, χάνουμε τη ζωή μας. Τι ωραία που είναι το δικό σου το παιδί, η δική σου η γνώμη. Όχι ανταγωνισμός, όχι αντιζηλία, ούτε και ματαιοδοξία, καινοδοξία, ματαιότητα. Ματαιοδοξία είναι φοβερό πρόβλημα για το χριστιανό. Ζητάει την άλλη δόξα. Ποιος είναι αυτός που είναι ματαιόδοξος και ενόδοξος? Αυτός που δεν ενδιαφέρεται για τη δόξα και τον έπαινο του Θεού, ούτε για το να μεγαλυνθεί ο Χριστός στη ζωή μας. Άρα να δοξαστεί η Εκκλησία μας. Μόνο η Κηφισιά. Τι λες αδερφέ μου? Μόνο η οικογένειά μου? Τι ανοησίες είναι αυτό? Μόνο εγώ, μόνο το παιδί μου? Αυτά αδερφοί αγαπητοί οδηγούν σε καταστροφή. Να θεωρείς ότι το παιδί σου, ότι το έργο σου, ότι η ζωή σου είναι καλύτερη. Τι να γίνει καλύτερη? Πρώτος. Οι έσχατοι τότε γίνονται πρώτοι. Και οι πρώτοι γίνονται έσχατοι. Γιατί ανταγωνίζονται αντί συναγωνίζονται. Και καινοδοξούν, ματαιοδοξούν αντί να θέλουν τη δόξα του Θεού. Για μάταια πράγματα. Θέλουν να δοξάζονται στη ζωή τους μάταια πράγματα. Μόνο η δόξα του Θεού μας ενδιαφέρει. Μόνο η δόξα του Χριστού. Και η αντίστροφη πορεία. Όχι ανταγωνισμός και καινοδοξία, η ματαιοδοξία, αλλά ταπεινοφροσύνη. Άλλο είναι ταπεινός και άλλο είναι ταπεινόφρον. Ταπεινόφρον είναι αυτός που έχει φρόνημα ταπεινού ανθρώπου. Φρονεί ταπεινά. Εν ταπεινοφροσύνη, με αποτέλεσμα, θεωρούνται σαλήλους υπερέχοντας εαυτόν. Δεν είναι εύκολο. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Ήμουνα στην Κύπρο και εκεί ήταν ένα παιδί το οποίο μόλις είχε μπει στην εκκλησία, ήταν μέσα από τον κόσμο, δεν είχε μορφωθεί, είχε δύσκολη οικογένεια, ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση. Και εγώ ανέβηκα μια χαρά και κηρύττω και λέω «θεωρούνται σαλήλους υπερέχοντας». Κατεβαίνω κάτω, μου λέει «δηλαδή αδερφέ, εσύ με θεωρείς υπερέχοντά σου?» Και κοκάλωσα εγώ, τον κοιτάω, τα χάσα. Δεν ξέρω τι να του απαντήσω.
Και το βράδυ πήγα εκεί που με φιλοξενούσαν και προσευχήθηκα, λέω, Κύριε Θεέ μου, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν τον θεωρώ υπερέχοντα. Και μου θύμισε, πραγματικά εκείνη τη στιγμή ήρθε η παρουσία του Θεού, και μου θύμισε όταν δούλευα παλιά σε μια άλλη βιομηχανία, που ο βιομήχανος είχε, μου φέρε και μου λέει, αυτός είναι και ο άλλος, αυτός είναι ο γιος μου, αυτή είναι η κόρη μου, θέλω να την μάθει στη δουλειά. Άσχετη. Είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο, δεν ξέραν από δουλειά. Για μένα, ξέρετε, ήταν υπερέχοντες. Και υπερέχουν και υπερέχουσα, γιατί ήταν το παιδί, η κόρη και ο γιος του αφεντικού μου. Πω, πω, λέω, κοίταξε. Αυτό το παιδί που ήρθε είναι παιδί του αφεντικού μου. Άρα είναι υπερέχον, πρέπει να τον μάθω, πρέπει να τον βοηθήσω και πρέπει να τον βλέπω έτσι. Γιατί δεν βλέπω αυτόν, βλέπω τον πατέρα του. Και ήλθε η ψυχή στη θέση της. Και λέω, πράγματι είναι υπερέχον, πράγματι. Ξέρεις τα πει ο γιος του αφεντικού σου και στον εμπιστεύεται να τον μάθεις. Μας εμπιστεύεται τις νέες ψυχές να τις γνωρίσουμε το Λόγο του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά δεν είναι ένα παιδί στην τύχη. Είναι το παιδί του βασιλιά, το παιδί του Κυρίου των Δυνάμεων. Πώς τον βλέπεις εσύ? Είναι υπερέχον. Σε τι είσαι? Ξέρετε τι ήμουν εγώ? Υπαλληλάκος ήμουν στο εργοστάσιο αυτό. Για λίγο, αυτό ήταν γιος. Και ακόμη είναι γιος. Και πάντα θα είναι γιος. Και πάντα θα είναι αφεντικό. Εγώ ήμουνα, ναι, ήμουνα οικονομικός διευθυντής. Ήμουνα ό,τι ήμουνα. Για λίγο. Για λίγο, τόσο δά. Για ένα χρόνο, 5 χρόνια, 10 χρόνια. 16 στην πραγματικότητα ήμουνα. Και στις 2 δουλειές που δουλεύα. 16 χρόνια. Μετά, τίποτα. Άγνωστος. Αυτός γιος όμως. Άρα είναι υπερέχον. Και πάρα πολύ εύκολα τώρα εγώ βλέπω τα παιδάκια τα μικρά, 10 χρονών, 8 χρονών, 9 χρονών, υπερέχοντες. Γιατί? Δεν είναι ο πατέρας τους ο αδερφός τάδε. Ο πατέρας τους είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Και τι πρέπει να κάνω? Να τα μάθω, τα υπηρετήσω, τα βοηθήσω. Δεν τους αφιέρω τη μέση, εγώ περνάω. Όχι, είναι το παιδί του Θεού. Αυτός περνάει και εγώ τι είμαι, υπαλληλάκος. Πόσο καιρό θα είμαι πρεσβύτερος επιμένας? Λίγο. Αυτός θα είναι για πάντα όμως Υιός Θεού. Υπαλληλάκος είμαι. Ανεβαίνω εδώ πάνω και τι κάνω? Υπαλληλάκος είμαι. Σήμερα είμαι, αύριο θα είναι κάποιος καλύτερος από μένα. Δεν είμαστε, αδερφοί, τίποτα σημαντικό. Άθλοι και ουτιδανοί που οφείλουμε να κάνουμε όσο μπορούμε πιο καλά το έργο μας, που είναι υπηρεσία. Υπηρετούμε τα παιδιά του Θεού. Και αν εγώ φρόντιζα τα παιδιά του αφεντικού μου, του βιομήχανου και της βιομηχάνης σας, δεν θα φροντίσω τα παιδιά του Κυρίου των Δυνάμεων? Όσο μπορώ. Να σας πω και κάτι, όσο με κρατάει στην υπηρεσία αυτή το αφεντικό. Και αν κάνω καλά τη δουλειά μου με τα παιδιά του, θα με κρατάει και περισσότερο. Αν όμως εγώ τα παιδιά του τα δέρνω, βλάκα δεν ξέρεις, φύγε από εδώ πέρα, ξέρετε θα πει, δεν κάνεις για να είσαι υπαλληλάκος. Δεν κάνεις για να είσαι υπηρέτης μου. Ας να βρω κανέναν άλλον που να είναι πιο ταπεινός, πιο καλός και να πραγματικά να υπηρετεί τα παιδιά μου. Και το κατάλαβα. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας ο ένας να θεωρεί τον άλλον ότι υπερέχει. Και όταν θεωρείς τον άλλον υπερέχοντα, τι κάνεις? Τον υπηρετείς. Και προσέχετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μην αποβλέπετε μόνο στα δικά σας, αλλά έκοστος και τα των άλλων. Εδώ είναι φοβερή παγίδα. Να φροντίζω μόνο τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, και άλλοι ας πάνε στην ευχή του Θεού. Όπως μου είπε ένας αδερφός, ας πάνε να πνιγούνε. Τι είναι αυτά που λέω? Τι είναι αυτό? Θα φροντίζω μόνο τον εαυτό μου? Είμαι
Όταν δεν φροντίζεις, λέει ο λόγος του Θεού, τους οικείους της πίστεως, απίστος χειρότερος. Απίστον χειρότερος. Ποιος θα φροντίσεις? Τους οικείους της πίστεως. Πώς? Με ιδιαίτερη φροντίδα. Όχι ότι τους οικείους σου δεν τους φροντίζεις, δεν φροντίζεις τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου βεβαίως. Αλλά όχι μόνο τους οικείους, και τους άλλους. Όχι μόνο τα παιδιά σου. Τα παιδιά σου τι κάνεις? Τα στέλνεις φροντιστήριο? Στείλε και το άλλο παιδί που δεν μπορεί. Τι κάνεις? Του βάζεις δάσκαλο? Βάλε και στο άλλο παιδί. Να δεις ο Θεός πώς θα, όταν φροντίζεις. Μα μια φορά να σας το πω και αυτό και θα τελειώσω. Είχα προβλήματα με τον Τίνο. Ο Τίνος δεν ήταν εύκολο παιδί όταν ήταν έφηβος. Και πήγα και είπα, Κύριε μου, σε παρακαλώ, τι θα κάνω? Και έρχεται η φωνή του Θεού και μου λέει, όσο φροντίζεις τα παιδιά μου, τόσο εγώ θα φροντίζω τα δικά σου τα παιδιά. Πιο σωστά, όσο φροντίζεις τα δικά μου τα παιδιά, τόσο εγώ θα φροντίζω τα δικά σου τα παιδιά. Πω πω και χάρηκα. Λέω, κοίταξε, αντί να κάθομαι να φροντίζω και να ταλαιπωρούμε με τον Τίνο, θα φροντίζω και θα ταλαιπωρώ τα άλλα που είναι καλά παιδιά και είναι πιο εύκολο, και ο Θεός θα φροντίζει τα δικά μου, και έτσι το έκανε ο Θεός. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι αγάπη. Μας αγαπάει και δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Όλους μας αγαπάει. Το ίδιο και πολύ. Γι' αυτό μην εξυπηρετούμε μόνο τα δικά μας συμφέροντα, τα συμφέροντα της οικογένειάς μας. Θα βρούμε τον πελά μας. Βεβαίως θα κοιτάμε και τα δικά μας, τη δική μας οικογένεια, γιατί θα δώσουμε λόγο. Αλλά θα κοιτάμε και όλη την οικογένεια του Χριστού, που είναι τα παιδιά του Θεού, με την ίδια αγάπη. Αμήν.